τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων από το Ρέθυμνο, τον κύριο Τσακαλάκη, ο οποίος είναι και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κύριε Τσακαλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο, από τον 984. Πώς είστε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, εσείς πώς εκτιμάτε έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ότι φέτος θα γίνει, κύριε Τσακαλάκη? Προσέξτε, από την αρχή, από τον περασμένο Νοέμβριο, είχαμε προγραμματίσει το 75% της κίνησης του 2019 για την επικράτεια. Και η Κρήτη, ως γνωστόν, παίρνει πάντα ένα ποσοστό 5-6% παραπάνω, οπότε θα περνούσαμε το 80%. Οι υπεραισιόδοξοι βλέπανε να πλησιάζαμε και να πιάναμε τα νούμερα του 19 και κάποιοι νομίζανε ότι μπορούσαμε να τα περάσουμε κιόλας. Τώρα, αυτά όλα είναι συνυφασμένα με την εξέλιξη της πανδημίας και με τα γεωστρατικοπολιτικά δρόμενα ανά την Ευρώπη. Από τη μια μέχρι στιγμή μέχρι την άλλη μπορούν να ανακάμψουν, να βοηθήσουν ή να σταματήσουν τη ροή των κρατήσεων. Ως γνωστόν, το τουριστικό προϊόν είναι το πιο ευάλωτο προϊόν που υπάρχει. Μεταβάλλεται πάρα πολύ εύκολα και βλέπετε είναι όπως το χρηματιστήριο. Με μια απλή είδηση μπορεί να σταματήσει, να ανέβει ή να κατέβει. Αυτό παρατηρούμε και αυτές τις μέρες. Παρατηρούμε δηλαδή ένα πάγωμα των ενδυνάμει πελατών μας. Έχει παγώσει όλη η Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Δηλαδή με το που θα ομαλοποιηθούν λιγάκι τα πράγματα, θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο ευρωπαϊκό μέτωπο και θα αρχίσουν οι συζητήσεις και η εμπέδωση ειρήνης, άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα ξανααναθερμαθεί η επιθυμία των ανθρώπων για να περάσουν ωραία και να κάνουν διακοπές. Κυρίως από τις δυτικές χώρες, έτσι δεν είναι? Γιατί τώρα το να περιμένεις να έχεις ενδεχόμενα ίδια μεγέθη, όσο μικρά και αν ήταν, από την Ουκρανία είτε από τη Ρωσία, αυτό τώρα αυτή την ώρα νομίζω ότι είναι κάτι που δεν συζητείται με ευκολία, έτσι? Ναι. Είναι ουτοπία αυτή τη στιγμή, να το πούμε ξεκάθαρα. Πάση περιπτώσει, οι Ουκρανοί πέρυσι μας είχαν εκπλήξει. Όμως φέτος, με αυτό που τους συμβαίνει, δεν νομίζω ότι έχουν μυαλό για διακοπές. Πιθανόν κάποιοι να το εκλάβουν σαν δίωδο ή, πάση περιπτώσει, μια έξοδο διαφυγής και να στείλουν τις οικογένειές τους να κάνουν διακοπές. Αλλά οι Ρώσοι πέρυσι, θυμάστε ότι ήταν σε πάρα πολύ μικρά νούμερα για τους ίδιους λόγους που για μας ήταν μεγάλα τα νούμερα από πλευράς Γαλλίας. Ναι. Αυτοί δημιούργησαν μεγάλα νούμερα στην Τουρκία. Ναι. Τα συμφέροντά τους ήταν εκεί, τον Γάλλο ήταν εδώ και γι' αυτό και προτίμησαν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε πολύ περισσότερο προς τις δυτικές χώρες και με την κίνηση που θα έχουμε από αυτή την πλευρά, με την αισιοδοξία, με την ελπίδα ή τα μηνύματα ότι μπορεί και να φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα των αισιόδοξων, δηλαδή στο 75-80% από τις δυτικές χώρες, κύριε Τσακαλάκη, για το 2022. Αν αναλύσουμε λίγο τα νούμερα θα δείτε ότι πάντα η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία ήταν οι δύο μεγαλύτερες τροφοδότριες χώρες του ελληνικού τουρισμού. Αυτό παραμένει και δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατραπεί. Με εξαίρεση το 2013 που είχαμε μια, ας το πούμε, μεγάλη ανάκαμψη από τις ανατολικές χώρες. Όμως ο τουρισμός ο ελληνικός είναι κατά βάση ο ευρωπαϊκός τουρισμός. Μάλιστα. Άσχετα με τις προσπάθειες που κάνουμε να προσελκύσουμε τουρίστες και από άλλα μέρη του κόσμου. Μάλιστα. Κρατάω αυτά τα οποία λέτε. Είναι ούτως ή άλλως μια πρώτη εκτίμηση μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάντα με την ευχή και πάντα με το μάτι στραμμένο εκεί στις εμπόλεμες περιοχές να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Κύριε Τσακαλάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα και να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.